Γεια σας από το Unpack Review. Και μετά την ολίγη από Unpack, τι έχουμε εδώ? Το καλύτερο ίσως gadget του καλοκαιριού. Και δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο, το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι ένα Bluetooth ηχείο και μάλιστα από την Blitzwolf και το BW-WA2. Μιλάω γενικότερα για αυτά εδώ τα προϊόντα. Είναι ίσως τα προϊόντα που μας κρατάνε στην τροφιά, που ανάβουν το κέφι, που μας βοηθάνε να ξεφύγουμε σε παραλίες, ακροθαλασσιές και γενικότερα παρεάκι, μπαλκόνι καμιά φορά. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ας σταματήσουμε τις γενικότητες και ας πάμε στο κυρίως. Πρώτα απ' όλα μας έχει έρθει σε μια κλασική συσκευασία της Blitzwolf. Τη γνωρίζουμε όλοι. Καλά προστατευμένο, μια χαρά. Μέσα έχει ένα καλωδιάκι από USB σε micro USB και ένα καλώδιο 3,5. Να το δούμε μάλλον λιγάκι. Μαζί με τα manual. Το καλώδιο του USB φορτίζω κάτι άλλο. Το οποίο είναι 3,5 jack αρσενικό σε αρσενικό για να πάρουμε από άλλη πηγή από το τηλέφωνό μας ενσύρματα ενδεχομένως. Και τίποτα μα τίποτα άλλο. Και μέσα αυτό εδώ, να φύγω να φτάσω στην άκρη, το πραγματάκι. Το οποίο, τι μας λέει η Blitzwolf, μας υπόσχεται πολύ καλά μπάσα. Θα το δούμε. Δεν είναι φθηνό, αλλά δεν κάνει και μια περιουσία, γιατί πραγματικά και εμένα με εξέπληξε με την ποιότητά του. Το δοκίμασα λίγο πριν το δούμε, να σας πω την αλήθεια μου. Ήθελα λιγάκι να το δω. Η τιμή του λοιπόν είναι στα 42 ευρώ από Κίνα και κάνα δεκάρικο παραπάνω από την Ευρωπαϊκή Αποθήκη της Τσεχίας του Banggood. Και θα φροντίσω, θα προσπαθήσω. Νομίζω ότι κάτι θα μπορέσω να κάνω, να σας έχω και ένα κουπόνι επιπλέον μαζί με το link στην περιγραφή του βίντεο. Οπότε, πάμε λοιπόν για αυτούς που τους αρέσουν τα νούμερα για τα χαρακτηριστικά, να πούμε 2-3 χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο Bluetooth ηχείο και να το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς παίζει. Και ξεκινάω ευθύς αμέσως. Είναι στα 20 W, 2x10, που σημαίνει ότι έχει 2 ηχειάκια από 10 W μέσα. Παίζει αρκετά δυνατά και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι δεν μπουκώνει και δεν παραμορφώνει ιδιαίτερα στο τέρμα του. Η Blitzwolf μας λέει ότι είναι TWS, True Wireless, άρα και πιάνει μέχρι τα 10 μέτρα. Έχει NFC, πράγμα που για μένα είναι σημαντικό. Είναι μια ιδιαιτερότητα η οποία βοηθάει πολλές φορές να αλλάξεις από συσκευή σε συσκευή. Θα τη δούμε και στην πορεία. Το γράφει και εδώ. Θα το φέρω λίγο κοντά να το δείτε. Οπ, να το. Το σηματάκι το NFC. Το βλέπουμε πολύ πολύ συχνά τα τελευταία 1-2 χρονάκια. Εάν βέβαια έχει το κινητό σου NFC και υποστηρίζει. Να το πω αυτό το πράγμα. Έχει μικρόφωνο όπως όλα δηλαδή και μπορείς να το έχεις ανοιχτή ακρόαση όταν το έχεις συνδεδεμένο με το κινητό σου. Έχει μια μπαταρία μέσα στα 4.000 μιαμπερόρια που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και σαν powerbank. Okay. Απλά πατώντας αυτό εδώ το κουμπάκι εδώ πέρα πάνω, να το δούμε. Οπ. Εδώ. Και η Blitzwolf μας υπόσχεται, δεν το έχω δοκιμάσει, μου ήρθε με 2 γραμμούλες μπαταρία, έχει 3 εδώ πέρα πάνω, ήδη έχει πάει στη μία, άρα σχεδόν ξεφόρτιστο. Ότι αντέχει 4,5 ώρες συνεχώς να παίζει μουσική στο 100% και περίπου 7 ώρες στο 50%. Και από την άλλη θέλει περίπου 4 ώρες για να φορτίσει. Πάμε λοιπόν να το δούμε λιγάκι. Πάμε λίγο πίσω και λίγο κάτω. Ναι, πάμε να δούμε λίγο από κάτω. Να δούμε λίγο χαρακτηριστικά. Οπ, να τα φέρω κοντά. Μας λέει ότι προστατεύεται από νερό. Waterproof portable speaker. Ότι είναι το μοντέλο τάδε. Ότι έχει ένα Bluetooth version 4.2. Ότι παίρνει ρεύμα 5 volt. Φορτίζεται με 5 volt 1 ampere. Η ισχύς του είναι 2 επί 10 watt. Άρα 20 W, μπαταρία 4.000 μιαμπερόρια και έχουμε σε Ε, FCC, ROG, σήμα ανακύκλωσης κτλ. Στο πίσω μέρος έχουμε μια πολύ καλή στεγανοποίηση με ένα πολύ παχύ ελαστικό που εδώ μέσα τι κρύβει. Εδώ έχει μέσα το 3,5 το jack που είδαμε το βυσματάκι πριν, μια τρυπούλα η οποία είναι ένα κουμπάκι reset. Προφανώς δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί κόλλησε, γιατί θέλουμε να το ξανασυνδέσουμε μέσω NFC και θέλουμε να το δείξουμε. Okay. Από εδώ είναι η είσοδος του ρεύματος για τη φόρτιση και από εδώ η έξοδος για να φορτίσουμε τη συσκευή μας, αλλά μας λέει
ότι η θύρα αυτή USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για USB Music Playback. Εάν βέβαια το υποστηρίζει αυτό και η συσκευή που θα συνδέσουμε. Το κλείνω λοιπόν, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο για την απόδοσή του. Το μέγεθός του είναι στα 20 εκατοστά το συνολικό του μήκος. Να ανοίξω λίγο το πλάνο για να μην γίνεται κουραστικό. Οπ, εδώ είμαστε. Επί 76 το ύψος, επί 68 το πλάτος. Και εδώ στο πλάι βλέπουμε που γίνεται η απαγωγή του αέρα και μάλιστα χτυπιέται όταν έχει μπάσα. Θα το δούμε πιστεύω με τη μουσική. Και το βάρος του είναι στα 530 γραμμάρια. Μισό κιλό. Τώρα, ποιότητα κατασκευής. Αυτό που εξέλαβα, πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Πραγματικά πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Ελαστικό το πάνω μέρος, τα μπουτόν είναι κλίκι, δεν είναι αφής, αλλά είναι φωτιζόμενα. Πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ, ιδιαίτερα το βράδυ, όταν είσαι σε κάποια παραλία ή κάπου αλλού, ξέρω εγώ, και θες να κάνεις, να αλλάξεις ένα τραγούδι, να χαμηλώσει, να μειώσει λίγο την έντασή σου. Μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Έχει αυτό το δερμάτινο το λουράκι εδώ, το οποίο έτσι δίνει μια πιο premium και πιο ποιοτική νότα. Ναι, και μιλάμε για μουσική, νότα δίνει. Το κάτω μέρος το είδαμε, αλλά θα επισημάνω τα ελαστικά, τα ποδαράκια, τα οποία είναι πάρα πολύ ελαστικά και είναι πολύ καλό να υπάρχουν τέτοια ελαστικά ποδαράκια, ειδικά σε ηχεία, γιατί δεν μεταφέρουν κραδασμό ούτε πάνω στο τραπέζι, αλλά ούτε και προς το ηχείο, και κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει παραμόρφωση ή κροτάλισμα ή όπως και να έχει, να παραποιήσει τον ήχο τον οποίο βγάζει. Εξωτερικά έχει μία έτσι υφασμάτινη επένδυση, όχι αυτή τη σίτα, τη μεταλλική, αυτό πράγμα που βλέπουμε σε ένα άλλο που έχω εδώ, του κιλού. Εντάξει, 15-20 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και θα το δοκιμάσουμε να δούμε τη διαφορά στην ποιότητα και στην ένταση. Και δεν νομίζω να έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να τα ανοίξουμε και να παίξουμε μουσική. Όμως θα κλείσω, γιατί θέλω να κατεβάσω το μικρόφωνο μου κάτω για να μπορέσετε να ακούσετε καλύτερα και να το ρυθμίσω ασφαλώς τετραφωνικό με τα 4 μικρόφωνα τα οποία έχει, για να μπορείτε να ακούτε λίγο εμένα, αλλά να μπορεί να περνάει και ο ήχος καλύτερα από αυτό που θα αποδώσει αυτό εδώ και αυτό εδώ. Λοιπόν, κατεβάζω μικρόφωνο και τα λέμε. Μην φύγετε. Και να είμαστε λοιπόν με το μικρόφωνο κάτω, ρυθμισμένο στον ήχο surround. Εάν έχεις ακουστικά, θα ήθελα να τα βάλεις, γιατί εκεί και μόνο θα καταλάβεις τη διαφορά. Οπότε, παρένθεση ήταν αυτό. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι θα κάνουμε. Ρυθμισμένο, απλά ήθελα να το δεις λιγάκι. Ναι, νομίζω ότι το βλέπεις. Okay. Το ξαναφήνω κάτω και φέρνω το κινητό μου να το ενεργοποιήσω, να πάω μία Bluetooth. Έλα, ναι. Κάπου εδώ κάτω, ναι, είναι το TAF2 συνδεδεμένο, που είναι αυτό εδώ. Και μια και είναι συνδεδεμένο, θα ξεκινήσω από εδώ. Το Blitzwolf το έχω κλειστό, θα τα αφήσω λοιπόν εδώ και τα δύο έτσι, όμορφα. Εδώ. Καλά γρασία. Εντάξει, okay. Δεν θέλει. Και πάμε να παίξουμε λίγο μουσικούλα. Πάμε να παίξουμε ένα έτσι λίγο δυνατό κομματάκι, να δούμε θα παίξει. Τέρμα από εδώ. Και τέρμα από εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε τον Blitzwolf. Να τον ενεργοποιήσω. Ωραία. Θα το ακουμπήσω πάνω.
NFC, παιδιά. Έτοιμα σύζευξης. Μπαμ μπαμ, από τη μία συσκευή στην άλλη. Αυτό είναι το καλό. Σύζευξη και σύνδεση. Ναι, να επιτρέπετε. Και πάμε να συνεχίσουμε από εδώ. Μπαταρία. Όχι. Όχι. Ο δαίμον του YouTube, παιδί μου, δεν σε αφήνει να γιάσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είμαι συνδεμένος τώρα. Έτσι λέει. Για να δούμε. Και τώρα μπορώ να συνεχίσω. Αφού τελείωσε ο τραγούδι, να τελειώσουμε κι εμείς. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Το σύνδεσα από ό,τι βλέπετε στο ρευματάκι για να μπορέσω να συνεχίσω. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ καλό. Τώρα για τα λεφτά του, ναι. Η ποιότητα μου αρέσει. Το στυλ του μου αρέσει. Ο ήχος ο οποίος αποδίδει θεωρώ ότι είναι καλός, έως αρκετά καλός για ένα τέτοιο ηχείο. Τώρα, αν ψήνεσαι για κάτι τέτοιο, βοηθάει και το κανάλι, link θα υπάρχει στην περιγραφή. Οπότε, κάπου εδώ το λίγο, κάπου εδώ το τελειώνω. Για μένα φοβερή γκατζετιά το NFC, μπαπ, γεια σας, νομίζω το είδατε. Η ποιότητα υλικών και ήχου είναι μια χαρά. Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Και αν θέλεις παίζουμε στην περιγραφή. Λοιπόν, αυτό ήταν το προϊόν μας για σήμερα. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Εάν σας αρέσει η δουλειά μου, εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like. Βοηθάει. Μπορείτε να κάνετε ένα subscribe. Βοηθάει ακόμη περισσότερο. Μπορείτε να κάνετε ένα share του καναλιού. Ή αν δεν θέλετε και αν δεν γουστάρετε. Και αυτό δεν είναι άσχημο. Αφήστε μου τα comments σας στην περιγραφή. Θα χαρώ να τα πούμε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Γεια χαρά, παιδιά.